Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης, τον κύριο Λούι Δημητρίου. Πρόεδρε, προαθήτρια ΙΑΕΛ, είσαστε στο κήπεδο, θα δώσετε σε λίγο τον τρόπαιο στην προαθήτρια ομάδα. Πρώτα απ' όλα πείτε μου πώς ζήσατε δεύτερη κατηγορία και θα σας ρωτήσω συνέχεια για την πρώτη κατηγορία. Ακούσαμε και τους φίλους ΙΑΕΛ να συζητάνε την ομάδα τους να ανέβει. Άξι, το επίπεδο της δεύτερης κατηγορίας γνωρίζετε ότι είναι πολύ πιο χαμηλό. Όμως ένα τρόπο είναι πάντα ένα τρόπο. Αλλά ένα τρόπο για την ΑΕΛ που είναι η βασίλισσα της καλαθόσφαιρας, η δεύτερη κατηγορία, δεν λέγει πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι και οι φίλοι της ΑΕΛ έχουν την ίδια άποψη. Ζητάνε επίμονα η ΑΕΛ πρέπει να ανεβεί εκεί που ανήκει, στην πρώτη κατηγορία. Μιλώντας με τον πρόεδρο, έχει πει ότι θα κάνει μεγάλη προσπάθεια να ανεβεί η ομάδα στην πρώτη κατηγορία, εκεί που πρέπει να παίζει η ΑΕΛ. Για του χρόνου, με βάση και τις επαφές τις δικές σας, φέτος είχαμε 6 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Για του χρόνου, σε τι κατάσταση είμαστε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ποιες ομάδες θέλουν να παίξουν και μπορούν να παίξουν πρώτη κατηγορία? Μέχρι 8 ομάδες, νομίζω η μια θα είναι η ΑΕΛ και η επόμενη θα είναι η Ομόνια. Και η Πάφος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να έρθει στην πρώτη κατηγορία. Είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο τους, μιλήσαμε, του είπαμε τα δεδομένα και θα κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, θα δουν τι μπορούν να κάνουν και μπορεί και η Πάφος να είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο για την επόμενη χρονιά. Αυτό που είναι το πιο σίγουρο είναι ότι η ΑΕΛ και η Ομόνια του χρόνου ελπίζουμε ότι θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Μακάρι. Λοιπόν, τέλος με το σημερινό παιχνίδι της αγωνιστικής σεζόν, όμως η μπασκετική δράση συνεχίζεται. Σε 2 εβδομάδες η Εθνική Ανδρών και Γυναικών αγωνίζεται στο Σαν Μαρίνο στους ΑΜΚΕ. Ενώ το καλοκαίρι έχουμε τη διοργάνωση στην Κύπρο του U18 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Δεύτερης Κατηγορίας. Πέστε μας λίγο για τα επόμενα στάδια της Ομοσπονδίας. Σίγουρα η Ομοσπονδία δεν σταματάει λειτουργά. Υπάρχουν και τα 3-on-3, αλλά υπάρχουν και οι εθνικές ομάδες, οι οποίες είναι γρήγορα σε όλες οι εθνικές ομάδες φέτος. Και για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια επανασύνταξη της ομάδας στο γυναικό, θα συμμετάσχουν στους ΑΜΚΕ. Πάμε για τις 29 του μηνός να κατακτήσουμε το χρυσό και για τις 2 ομάδες. Θα κάνουμε τη δικιά μας προσπάθεια. Υπάρχει K18 το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Υπάρχει αρκετή δράση και στις κατώτερες ηλικίες K18 των κοριτσιών και των αγοριών. Και K16 θα παίξουν στη Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετή δράση. Η Ομοσπονδία δεν σταματάει να δουλεύει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα φέτη και να ανταμυφθούν και οι κόποι μας. Αυτοί οι κόποι που δουλέψαν πάρα πολύ τα παιδιά σε αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχει ξεκινήσει και η απονομή. Εγώ σα συγχαρητήρια μου και στις 2 ομάδες. Ήταν οι 2 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας. Συγχαρητήρια στον Αχιλλέα, συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ για την πιστεύω δίκαια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης.